Θέλω να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση, η οποία έχει στόχο να δει κατά πόσο μπορεί ή τους τρόπους που μπορούν να εκμεταλλευτούμε εκπαιδευτικά την παρουσία εδώ του πιστού αντιγράφου της πινακίδας του Ιδαλίου. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία οι μαθητές, οι οποίοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα πρέπει να μαθαίνουν το τι γίνεται με την ιστορία μας, που στέκουμε σήμερα, που και είμαστε και πού πάμε. Λοιπόν, και μέσα από την παρουσία της πινακίδας εδώ, του πιστού αντιγράφου, θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος, αλλά και μια πολύ καλή ευκαιρία οι εκπαιδευτικοί να μεταφέρουν, εφόσον μάθουν οι ίδιοι τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πινακίδα, στους μαθητές τους, τον πολιτισμό μας και την ιστορία του αρχαίου Ιδαλίου, που δεν είναι μόνο του Ιδαλίου, αλλά ολόκληρης της Κύπρου. Θέλω να εκφράσω ακόμα τη μεγάλη μου χαρά, γιατί έγινε κατορθωτό μετά από δύσκολες προσπάθειες να έχουμε έναν πιστότατον αντίγραφο της πινακίδας του Ιδαλίου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πάτρικ Κάλετ αλλά και την παρέα του, οι οποίοι συνεργάστηκαν και φρόντισαν να μας στηρίξουν και να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να φιλοξενούμε σήμερα το πιστό αντίγραφο, καθώς και τον Όμιλο Τοπικής Ιστορίας Κύπρος, ο οποίος πρωτοστάτησε σε αυτήν την πρωτοβουλία. Αυτή η πινακίδα είναι για μας έναν τεράστιο γεγονός. Είναι ίσως το σημαντικότερο εύρημα που έχει φύγει από την Κύπρο και βρίσκεται σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Και μέσα από αυτήν την πινακίδα μαθαίνουμε ότι πριν 2.500 χρόνια στο Ιδάλιο υπήρχε δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης, υπήρχαν καθορισμένα σύνορα γης, υπήρχε φορολογία επί των καρπών της γης, υπήρχε φορολογία ακινήτου ιδιοκτησίας, υπήρχε κληρονομική διαδοχή, υπήρχε σύστημα κοινωνικής πρόνοιας για τους τραυματίες του πολέμου και νομίζω ότι ορθώς θεωρείται σαν το πρώτο παγκόσμιο είδος χτιματολογίου γραπτών. Είναι γι' αυτό που και το χτιματολόγιο το έχει βάλει στην ιστοσελίδα του σαν το έβλημα της επίσημης ιστοσελίδας του Τμήματος Χτιματολογίου και Χωρομετρίας. Θα πρέπει ακόμα να πούμε ότι αυτή η πινακίδα είναι ένα μέσο ενίσχυσης της αυτογνωσίας μας. Η κυρία Μαρκουλή κατά την ημέρα της παραλαβής της πινακίδας πριν 3 περίπου μήνες είχε πει ότι είναι καλό να γνωρίζουν οι ξένοι από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Να γνωρίζουν ότι, και προσθέτω εγώ, ότι σε περιόδους όπου υπήρχε απολυταρχία, εκεί όπου υπήρχε μοναρχία και ο βασιλιάς ήταν ο απόλυτος άρχοντας, στο Ιδάλιο υπήρχε ένα σύστημα δημοκρατίας το οποίο έμοιαζε ή ήταν επηρεασμένο από τον χρυσού αιώνα της Αθήνας, γιατί την ίδια περίοδο, δηλαδή το 470 π.Χ., όπως όλοι γνωρίζουμε, στην αρχαία Αθήνα επικρατούσε το σύστημα της δημοκρατίας. Έτσι, με αυτά τα λόγια, θέλω να καλωσορίσω και τους φίλους μας από τη Γαλλία, αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς και να τους παροτρύνω να προωθήσουν το πρόγραμμα αυτών στα σχολεία τους, έτσι ώστε να γίνουν όλη η κοινωνία αυτής της πολύτιμης ιστορικής κληρονομιάς που κουβαλούμε εδώ στο Ιδάλιο, αλλά και στην Κύπρο μας.